Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Την Κυριακή έχουμε τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Στις οποίες όλα δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και αυτά ότι θα επικρατήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που αναφέρεται σε αυτό τον έρωτα, στο ιδίλιο του Μακρόν με την Μπριζίτ. Και θα έρθουμε εδώ λίγο μετά να σχολιάσουμε και να προσθέσουμε πληροφορίες. Πάμε. Μπριζίτ και Εμμανουέλ Μακρόν. Η αντισυμβατική ιστορία αγάπης που ξεκίνησε σε μια σχολική αίθουσα και έβαλε στόχο το Μέγαρο των Ηλισίων. Μια σχέση που πολεμήθηκε αρκετά και έγινε πολλές φορές πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες και περιοδικά για όλους τους εσφαλμένους λόγους. Τα 24 χρόνια που χωρίζουν τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Τρουανιέ, έχουν συζητηθεί εντόνως από την αρχή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο νεότερος Γάλλος ηγέτης από την εποχή του Μεγάλου Ναπολέοντα, καθώς ανέλαβε τα καθήκοντά του σε ηλικία μόλις 39 ετών. Επίσης, ο πρώτος που μπήκε στο Μέγαρο των Ηλισίων με πρώτη κυρία 24 χρόνια μεγαλύτερη του. Την ίδια βέβαια διαφορά ηλικίας, ακριβώς 24 χρόνια, έχει και ο πρώην πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια. Κάτι που δεν συζητιέται ποτέ. Ας γυρίσουμε πίσω στους Μακρόν. Το ζευγάρι πρωτογνωρίστηκε όταν ο Μακρόν ήταν 15 χρονών και φοιτούσε στο γυμνάσιο Le Providence στην Αμιένη, όπου η Μπριζίτ, τότε Τρονιέ, ήταν η καθηγήτρια λατινικών και δράματος. Η ίδια ήταν ακόμη παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο και είχε αποκτήσει μαζί του 3 παιδιά. Σύμφωνα με το βιβλίο Εμμανουέλ Μακρόν A Perfect Young Man της συγγραφέως Ιάν Φούλντα, όταν οι γονείς του Μακρόν κατάλαβαν τα αισθήματα του γιού τους, ζήτησαν από την Τρονιέ να μείνει μακριά του, τουλάχιστον μέχρι να ενηλικιωθεί. Σε μια προσπάθειά τους να τον κρατήσουν μακριά, έστειλαν τον 16χρονο γιο τους σε άλλο σχολείο στο Παρίσι. Όπως έχει αποκαλύψει η 64χρονη σήμερα Μπριζίτ στο Paris Match, σε ηλικία 17 ετών ο Εμμανουέλ της είπε: «Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα σε παντρευτώ». Και δεν αθέτησε την υπόσχεσή του. Τελικά, ο Μακρόν παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μπριζίτ το 2007 μετά το διαζύγιο της το 2006. Ο Εμμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια και αυτό το αποδεικνύει κάθε τους δημόσια εμφάνιση αφού ο ερωτάς τους δεν κρύβεται. Η ηλικία ποτέ δεν στάθηκε πρόβλημα και ο ένας στηρίζει τον άλλον στα εύκολα και τα δύσκολα. Πρόσφατα μια πολύ όμορφη φωτογραφία τους έχετε στο φως και δείχνει μια πολύ πολύ τρυφερή στιγμή του ζευγαριού. Επιστρέφοντας από την πόλη Ζέρ, την οποία το ζεύγος Μακρόν είχε επισκεφθεί με αφορμή τις ημέρες εθνικής κληρονομιάς, η επίσημη φωτογράφος τους, η Σουαζίκ Ντε Λα Μουασονιέρ, έπιασε στο φακό της μια σπάνια προσωπική και τρυφερή στιγμή μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Εμείς θα συμφωνήσουμε με τη δημοσιογράφο Σοφί Ντε Ντεζέα του Vanity Fair France, που εκτιμά ότι αυτό το ζευγάρι μεταφράζει μια εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν είναι πια ο άντρας της εξουσίας με μια νεότερη γυναίκα. Αυτό λέει πολλά για την προσωπικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Σε μια άλλη πολύ γλυκιά στιγμή μεταξύ των δύο, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε την Μπριζίτ να κάθεται στα πόδια του Γάλλου Προέδρου, στηρίζοντάς τον κατά την προεκλογική του εκστρατεία στο Παρίσι, εν όψη του πρώτου γύρου των προεδρικών. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει ο Μακρόν για το ρόλο της Μπριζίτ όταν εξελέγει πρόεδρος, θα έχει τον ρόλο που πάντα είχε, δηλαδή πάντα με συνόδευε, γιατί η Μπριζίτ είναι η ισορροπία στη ζωή μου. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Ούτε μία στιγμή ο πρόεδρος της Γαλλίας δεν έχει αφήσει το χέρι της σύζυγου του, σε αντίθεση με τη σοβαροφάνεια που δείχνουν άλλοι πολιτικοί και γενικότερα δημόσια πρόσωπα μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς. Η κάθε τους εμφάνιση μας υπενθυμίζει πως ο πραγματικός έρωτας υπάρχει. Ένα ζευγάρι που επιτέλους δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Λοιπόν, κόντρα σε όλες τις, όλα τα εμπόδια, τις αντικσότητες, τα στερεότυπα. Έτσι είναι τα στερεότυπα. Αυτός ο έρωτας, από αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι και αυτά. Είναι πολύ έντονο, δηλαδή δεν της άφησε το χέρι λεπτό, έτσι. Έτσι, έτσι Όπου... είναι. Και... ναι, ένα μεγάλο θέμα πάντως είναι ότι η διαφορά ηλικίας που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ και μάλιστα ο ίδιος ο Μακρόν είχε πει ότι, εάν η γυναίκα μου ήταν 20 χρόνια μικρότερη από εμένα, δεν θα είχε γραφτεί τίποτα. Να, δεν το είδαμε με τον Τραμπ και τη Μελάνια. Ζούμε σε μια εποχή που αν ο άντρας είναι με μια πολύ μικρότερη γυναίκα, τον θεωρούμε και λίγο μάγκα, ας πούμε. Ενώ, έτσι είναι. Εάν μια γυναίκα είναι με έναν μικρότερο άντρα, το θεωρούμε περίεργο. Γιατί είναι σεξιστικό. Δεν ισχύει, γιατί πιστεύουμε ότι η γυναίκα, έχουμε αυτό το στερεότυπο, ότι η γυναίκα έχει και μια, ξέρω εγώ, ηλικία και ένα όριο που λύγει. Οπότε κατάλαβε, σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι το τη κοινωνία στο στερεότυπο. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταργούνε
πάντως. Έτσι, εννοείται και το καταργούν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, ερωτευτείτε ελεύθερα και τελείωσε. Να σταθούμε λίγο για σαφές φωτογραφίες των πιο προσωπικών στιγμών. Κάποιες ασπρόμαυρες, λίγο διαφορετικές, λίγο πιο διεισδυτικές σε χώρους και στιγμές τους. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη φωτογράφος που κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτογραφίες. Υπάρχει λοιπόν η Σουαζίγκη ντε λα Μασονιέρ, η οποία να πούμε ότι έχει αποφοιτήσει από την δραματική σχολή Κουρ Φλωρόν, τη δικιά μου δηλαδή, αλλά δεν ήμασταν συμφοιτήτριες, η οποία είναι σκηνοθέτηδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί έχει έναν τρόπο να βλέπει τα πράγματα και έναν τρόπο να τα κυνηγάει και να τα φωτογραφίζει. Ασχολήθηκε με τη φωτογραφία. Θεωρείται από τον ξένο τύπο ως ο Πιτ Σούζα, που ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας του Λευκού Οίκου επί Ρίγκαν και Ομπάμα. Δηλαδή θεωρείται κορυφαία. Είναι η σκιά του Μακρόν, τον ακολουθεί συνέχεια και χτίζει όλη αυτή την εικόνα, την υπέροχη του Μακρόν και της γυναίκας. Παρόλο αυτό, το Ελιζέ δεν πολύ άρεσε έτσι, αυτή η δουλειά και αυτές τις φωτογραφίες που ήταν παρά έξω. Θεώρησαν ότι είναι μια άλλη εικόνα του Προέδρου. Γιατί όλο αυτό συνέπεσε με την υποψηφιότητα, με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μακρόν για τις καινούργιες εκλογές.